Θα προσπαθήσω να είμαι ακριβής όσον αφορά τον τίτλο του συμποσίου, το «Η πίεση σήμερα», και να αναφερθώ βέβαια στην πιο στενή, αν θέλετε, δική μου εισήγηση, το ποιητικό θέατρο σήμερα. Θα ήταν πολύ μεγάλη κουβέντα να μιλήσουμε για το ποιητικό θέατρο στην ιστορία του, στην εξέλιξή του, που στο κάτω-κάτω είναι και το μεγάλο, θα λέγαμε ακόμα και ποσοτικό, αν θέλετε, η ποσοτική του αντίληψη. Το μεγάλο θέατρο όλων των εποχών ήταν ποιητικό. Εκείνο που θα είναι κέριο ερώτημα και νομίζω θα μας αφορούσε σήμερα να το δούμε είναι γιατί όχι σήμερα ποιητικό θέατρο. Γιατί σήμερα δεν υπάρχει ποιητικό θέατρο. Δεν υπάρχει σήμερα δραματουργία η οποία να ξεκινάει από το αίτημα του ποιητικού γεγονότος. Πολλές φορές, προσπαθώντας να εξηγήσω τα φαινόμενα της εποχής μας και φυσικά το συγκεκριμένο πρόβλημα, καταφεύγω σε ένα ανέκδοτο που έρχεται από την Ανατολή, ανέκδοτο της ποιητικής, θα έκανε ένας κατηγορίας, και αναφέρεται σε ένα γεγονός του ποιητή, τον Χαϊκάι Μπασό. Ο Μπασό, μέγας ποιητής Χαϊκάι, είχε γράψει ένα ποίημα, θυμίζω για τους περισσότερους λιγότερους ειδικούς, ότι το χαϊκού είναι ένα τρίστιχο ποίημα, 5, 7 και 5 συλλαβών. Έχει γράψει χιλιάδες τέτοια ο Μπασό, θεωρείται ο μέγας μάστορας αυτής της φόρμας. Έχει γράψει λοιπόν ένα ποίημα που έγραφε «Το αλογάκι της Παναγίας». Βγάλει τα φτερά, άτραπτος. Μια νύχτα ξύπνησε και έρχεται, χτυπάει το κεφάλι στον τοίχο, καθυβρίζοντας τον εαυτό του, λέγοντας «Μπασό, είσαι ένας απάνθρωπος, είσαι ένας ψεύτης, γιατί ταπεινώνεις τα πλάσματα του Θεού». Και ανέστρεψε ακριβώς την αρχιτεκτονική των στίχων του. Μια άτρακτος, βάλτε φτερά, αλογάκι της Παναγίας. Έχω την εντύπωση ότι αυτό το κωδικό, αν θέλετε, και θεωρητικά γόνιμο ανέκδοτο, μπορεί να μας οδηγήσει γιατί κάποια στιγμή θεωρήθηκε αυτονόητο μες στην ιστορία του πολιτισμού το θέατρο και το θέατρο. Να καταφύγει στον ποιητικό λόγο, ο οποίος κυριολεκτικά είναι ο λόγος εκείνος ο οποίος, επιτρέψτε μου την θαμαλότητα της αναμεταφοράς, δίνει φτερά στα πράγματα. Αν σκεφτούμε κανείς την γέννηση του θεάτρου στον δημιουργικό χώρο και στον πολιτικό χώρο της αρχαίας Αθήνας, θυμίζω πάντα και το ξεχνάμε ότι η τραγωδία δεν γεννήθηκε στην Ελλάδα. Η τραγωδία γεννήθηκε στην Αττική. Σκεφτείτε μονάχα ότι σήμερα η περίοδο της ακμής, αρχαίο θέατρο και αρχαίο αμφιθέατρο δεν υπάρχει ούτε στα Μέγαρα ούτε στη Θήβα. Στις δυο κοντινές πόλεις, εχθρικές όμως και πολιτικά αντίθετες από την Αθηναϊκή Δημοκρατία. Το χώρο λοιπόν αυτό, θυμήθηκε προηγουμένως ο Μπενάτης πολύ σωστά, η πρώτη θεατρική και θεωρητική κριτική στην ιστορία του πολιτισμού έγινε από έναν ποιητή, από τον Αριστοφάνη. Η πρώτη θεατρική κριτική, ο πατέρας θεατρικής κριτικής είναι ο Αριστοφάνης. Ο οποίος μάλιστα με δεδομένα σχεδόν πανεπιστημιακών απαιτήσεων δομικών κρίνει τα έργα, κάνει και συγκριτική θεατρολογία, αφού ουσιαστικά συγκρίνει δύο μεγάλους ποιητές, στα καθέκαστα του έργου. Στιχουργική, γλώσσα, ετυμολογία, αισθητική, χαρακτηρολογία και φτάνει κάποια στιγμή ακόμα και στην ιδεολογία και στο σκοπό της τέχνης. Άρα λοιπόν το αίτημα της εποχής, το αίτημα του θεάτρου της εποχής, όπως τουλάχιστον προς το χώρο, προς την εποχή της παρακμής, γιατί οι βάτραχοι ουσιαστικά προσπαθούν να καταγράψουν τα μεγάλα προβλήματα της απουσίας
της τέχνης και ειδικά του θεάτρου στην εποχή της παρακμής, όταν χάνεται ο ποιητής από την πόλη, όταν χάνεται το όραμα από την πόλη και όταν θέλει πω η οδηγό, τότε κατεβαίνει στον Άδη ο Διόνυσος για να φέρει απάνω οδηγό, οραματιστή. Απέτηση λοιπόν της πόλης είναι ακριβώς η ποιητική διάσταση. Και αυτό έκανε βέβαια το μεγάλο θέατρο της εποχής εκείνης. Παίρνοντας τον κοινό Χριστό μύθο, κανένας δεν αγνοούσε τι έκανε στη ζωή του μέσα στο μύθο ο Αγαμέμνονας και τι έκανε μέσα στο μύθο η Μύδρια. Κανένας δεν το αγνοούσε. Το πρόβλημα ήταν η διαχείριση και ο τρόπος με τον οποίο κατέβαιναν προς το κύλο των πολιτών τα μεγάλα αυτά μηνύματα. Οι συζητήσεις που γίνονται μέσα στο χώρο του θεάτρου είναι σχεδόν, θα έλεγε κανένας, μελλοντικές για την δική μας εποχή. Σκεφτείτε, αγαπητοί φίλοι, τι θέματα θέτει στις Οικέτιδες ο Αισχύλων. Το αυτονόητο για αυτόν μέσα στο έργο δικαίωμα τη γυναίκα να επιλέγει ανεξάρτητα από θεσμούς, ανεξάρτητα από πατρικές συμβουλές, ανεξάρτητα από οικονομικές συνθήκες, τον ερωτικό της σύντροφο. Αλλά διορθώνει και την αλαζονία μιας τέτοιας φεμινιστικής, επιτρέψτε μου, διαδικασίας, όταν φτάνουν εκείνες την αλαζονία να αρνούνται τον έρωτα, τους λέει κάντε λάθος. Έχετε δικαίωμα να επιλέγετε ελεύθερο τον ερωτικό σας σύντροφο, αλλά έχετε καθήκον στον έρωτα. Όταν εκείνες επιλέγουν να μην θυσιάσουν στην Αφροδίτη και μόνο στην Άρτεμη. Τέτοια προβλήματα συζητάει ο ποιητής μας στην Αθήνα, σε μια Αθήνα που οι γυναίκες είναι στα καφασωτά. Και μιλάμε για το 467 πριν από τον Χριστό.